περασμένο αιώνα μας, ο Βέρνερ Χάισενμπεργκ. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, να κάνω ένα προσκλητήριο απόντων, να θυμηθούμε δηλαδή στιγμές κορυφαίες και ιστορικές που πάμε να τις βουλιάξουμε και να τις ξεχάσουμε. Να θυμηθούμε ότι ο Βέρνερ Χάισενμπεργκ ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της κβαντομηχανικής θεωρίας και εισηγήθηκε το 1927 την αρχή της απορριοριστίας και το 1932 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Να θυμηθούμε τον έντερο μεγάλο φυσικό τον Νίλς Μπορ, ο οποίος το 1913 ανανέωσε την θεωρία του Ράντερφορντ λέγοντας ότι τα υποατομικά σωματίδια κινούνται σε τροχές γύρω από την Βήνα, κατά εικόνα όπως σε τροχές γύρω από τον ήλιο κινούνται οι πλανήτες, και επιβεβαιώθηκε πραγματικά η θεωρία του την ίδια εποχή από τον Μόσλι. Και τέλος να θυμηθούμε και τον Βόλφγκανγκ Πάουλι με την απαγορευτική του αρχή, ο οποίος συνδεόταν φιλικά και είχε για προσωπικό αναλυτή τον διάσημο μαθητή του Φρόιντ, τον Καρλ Γιούνγκ, που μαζί συνέγραψαν ένα βιβλίο το 1952 με τίτλο «Η ερμηνεία της φύσης και ψυχής», που προσπάθησαν να συνδυάσουν ζητήματα φυσικής και ψυχολογίας. Εδώ και πάλι μας. Τον είπε λοιπόν καλή στο Χάιντερ οι κορυφαίες οικονομικές προσωπικότητες, μορφές δηλαδή πολύ πιο πάνω από τους προέδρους και τους αρχηγούς των κρατών, σε ένα συνέδριο που γινόταν στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν την κίνηση του πλανήτη, την οικονομική, αλλά και γενικότερα την κοινωνική και την πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μας τα λέει ο Χάιζενμπεργκ στο τελευταίο του βιβλίο, στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Der Teil und das Ganze», το μέρος και το όλο, το 1969. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν τα προβλήματα, έγιναν οι σχεδιασμοί του μέλλοντος και στο τέλος έγινε η καταληκτήρια τελετή, χωρίς να το ρωτήσουν τίποτα. Κάποια στιγμή ο Χάιζενμπεργκ σηκώνει πολύ διστακτικά τα χέρια του μαθητή και του λέει: «Κύριε σύναδελφε, μπορώ να σα ρωτήσω κάτι?» «Βεβαίως», του λένε, «Herr Professor, ήθελα να σα ρωτήσω γιατί με καλέσατε εμένα εδώ. Δεν συμμετείχα πουθενά, δεν ερωτήθηκα τίποτα. Τι θέλω εγώ εδώ?» Και το απαντάει ο πρόεδρος πολύ διακριτικά: «Εσάς, κύριε Χάιζενμπεργκ, σας καλέσαμε εδώ για να παίξετε το ρόλο της ανθοδέσμης». Συνεπώς, για να μην αναλάβω κι εγώ αυτόν τον άθαρο ρόλο της ανθοδέσμης, αυτό μου δίνει τη δύναμη και το σθένος να σας πω εκείνα τα λίγα πράγματα που θέλω να σας πω αξιότιμοι συνδετημόνες, για να θυμηθούμε και τα συμπόσια στους αρχαίους Έλληνες. Το θέμα μου είναι η ηθική προσωπικότητα του παιδιού και ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ή σε υπότιτλο και πιο ερμηνευτικά, το ιδεώδες του ευδαιμονισμού της εποχής μας, η καταναλωτική κοινωνία δηλαδή, σαν τρόπο ζωής, σαν στάση ζωής, σαν αντίληψη ζωής και αγωγής και παιδείας και το παιδί. Θα εστιάσω το θέμα μου σε τέσσερα σημεία, τα οποία θα σας τα δώσω προκαταβολικά για να έχετε ολόκληρο το φάσμα. Πρώτον, θα σας εκθέσω ένα νόμο, μια οδηγία του Ρουσό. Δεύτερον, θα σας εξηγήσω τι είναι το ιδεώδες του ευδαιμονισμού της εποχής μας. Τρίτον, θα σας εξηγήσω τι είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Και τέλος, εδώ θα φτάσουμε στα δύσκολα και στα βραχιά. Θα επιβούμε την ανάγκη της μεταστροφής όλων των αξιών του πολιτισμού, αν θέλουμε να επιζήσει το παιδί που είναι η ελπίδα του μέλλοντος, να επιζήσουν οι μελλοντικές γενναίες και να σωθεί ο πλανήτης μας. Διότι, αξιότιμοι συνδετημόνες, εάν δεν γίνουν αλλαγές σε σημεία και στοιχεία υποβάθρου, παρατηρούμε με γυμνό οφθαλμό ότι ο άνθρωπος ξεκλειρίζεται πάνω στον πλανήτη. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο. Ο Ρουσό, όπως γνωρίζετε από την πείρα σας και την εγκυκλοπαιδική σας γνώση, είναι ο μεγαλύτερος παιδαγωγός του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βέβαια, οι σύγχρονες σχολές, οι ακαδημίες και τα πανεπιστήμια δεν ακολουθούν αυτόν τον συλλογισμό και θα βρείτε άλλα ονόματα στο της επιφάνειας, όπως του Έρβακου, Γιούι, Μακάρεμπο, Πιασμέ και Αζέκαλονό. Ο Ρουσό, απέναντι και ανάντια σε αυτές τις δεσιμότητες, φαίνεται κομμάτι παραρριγμένος και περιθωριακός. Λάθος. Η γνώμη μου είναι ότι όλη αυτή η παιδαγωγή στέκονται απέναντι στο Ρουσό, όπως στεκόταν στην αρχαία Ελλάδα οι Κάβηροι, οι Κουρίτες, οι Τελχίνες και οι άλλοι μικροσώματοι μεταλλοτέχνες απέναντι στον θεό ύφεστο. Και για να κατανοήσετε πόσο μεγάλος παιδαγωγός ήταν ο Ρουσό, αρκεί να θυμηθούμε το γεγονός που τον κατηγορεί η ιστορία, ότι αυτός με άλλες δύο-τρεις βασικές μονάδες εγέννησαν την Γαλλική Επανάσταση το 1789 τα Χριστούγεννα της Ευρώπης, όπως το μας πει ο Γέννη. Το γεγονός της άδικης δημοτικότητας των άλλων παιδαγωγών και της μία ακόμα αναγνωρισμότητας του Ρουσό θα μπορούσε να το αντιπαραβάλλω με το παράδειγμα του Σπίτελερ και του Νίτσε. Και οι δύο έζησαν στην Ελβετία, υπήρξαν κατοπινοί, κάποια στιγμή στάθηκαν σαν αντίπαλοι και στο τέλος ο καθένας ακολούθησε τον δρόμο. Ο Σπίτελερ δοξάστηκε, διαβάστηκε και θαυμάστηκε και το 1918
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ ο άλλος γνώρισε μια θηριώδη γνώση. Ποια είναι όμως η μεταχείριση του σήμερα ως προς τη γνώση του έργου και του στοχασμού τους? Τον Νίτσε τον έχει ακουστά και τον διαβάζει ένα στους δύο, ενώ τον Σπίτελερ τον αναντιθούν και τον ξεφάγουν ένα στους 200. Απόδειξη πως έτσι έχουν τα πράγματα είναι ότι μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα τον Νίτσε τον έχετε ακουστά με πιθανότητα ένα στους δύο, ενώ τον Σπίτελερ τον έχετε ακουστά με πιθανότητα ένα στους 200. Και πάμε να δούμε τι λέει ο Ρουσό σε σχέση με την αγωγή και το παιδί. Η πρόταση είναι το να μειώνεις τις ανάγκες ενός παιδιού σημαίνει ότι αυξένεις τη δύναμή του. Ή πιο μαθηματικά διατυπωμένη πρόταση. Όσο περισσότερο μειώνεις τις ανάγκες ενός παιδιού, τόσο περισσότερο αυξένεις τη δύναμή του. Κάποιος παλιός φιλόσοφος το ίδιο νόημα το έχει πει με έναν τρόπο ανάλογα λιτό, ανάλογα αναγκαίο και ανάλογα αγρίο. Δώσ' μου έλεγε να έχω το ψωμί και το νερό και εγώ σου παραδίνω στην ευτυχία του Δία. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτό σημαίνει ότι η ζωή όλων μας, η ζωή του Homo Eternus και του Homo Universalis βρίσκεται στην σωστή τροχιά όταν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε πρόσθετες δυσκολίες και εμπόδια και αυτές τις δυσκολίες και εμπόδια τα κάνουμε σκαλοπάτια. Ενέχει δηλαδή η ζωή μας το στοιχείο της δοκιμασίας, της λύπης και για να χρησιμοποιήσω δύο εκφράσεις που δανούν στο χαστήρι του 19ου αιώνα του Σέμεν Κίρκεγκαρντ, του αγώνα και της αγωνίας για να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις της ύπαρξης και για να φτάσουμε στην εκστατικότητα της ύπαρξης κατά τον Μάρτιν Χάιντεγκερ. Όπως είδατε, ο Ρουσό τονίζει την ανάγκη της μείωσης των αναγκών του παιδιού, που κάποιοι παλιοί φιλόσοφοι έλεγαν στο να αρκείται το παιδί σε όσο γίνεται λιγότερα πράγματα. Σας παραπέμπω στα ηθικά μου κομμάτια του Αριστοτέλη ή στο βιβλίο Το Εγχειρίδιο της Πρακτικής Σοφίας του Άρθουρ στο Πεθάρο, σελίδα 45. Το εντελώς αντίθετο δηλαδή από ό,τι επιτάσσει η σύγχρονη κοινωνία που συνεχώς θέλει να δημιουργεί ανάγκες στους ανθρώπους. Η χολέρα δηλαδή του μοντέρνου σχολείου και του ιδεώδους επιδημονισμού είναι η χρήση, είναι η κατάχρηση, είναι το περιττό, είναι η αυθονία. Η καταναλωτική κοινωνία δηλαδή που σαν σκοπό έχει να θυρεύουμε την απόλαυση, το γέλιο, την ευτυχία και να αποφεύγουμε όλα τα δυσάρεστα. Ακριβώς εδώ η θέση του Ρουσό είναι εντελώς αντίθετη. Και πάμε να δούμε τώρα για ποιο λόγο οι σύγχρονες κοινωνίες δεν ακολούθησαν αυτήν την εντολή του Ρουσό και ακολούθησαν εντελώς αντίθετους δρόμους. Τι είναι το ιδιώδη στον εθνικισμό αξιών, κυρίες και κύριοι? Λέμε πολύ απλά ότι είναι τα υλικά αγαθά. Όσα περισσότερα υλικά αγαθά έχει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο ευτυχισμένος είναι. Η τροπή δηλαδή, ο σειρμός και του ιδιώδη στον εθνικισμό είναι να θυρεύουμε αυτά τα αγαθά και να αποφεύγουμε όλα τα δυσάρεστα. Και ακριβώς αυτήν την οδηγία την περάσαμε και μέσα στην αγωγή. Και αγωγή, παρακαλώ πολύ, όπως είναι η πολιτεία. Και όταν ακούω μια πρόταση που είναι πολύ του σειρμού και της μόδας, ότι η παιδεία πάει κατακρινούν, οι δάσκαλοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι μαθητές δεν κάνουν, είναι μια πολύ μίζερη και μεσηρή πρόταση, γιατί ακριβώς ξεχνάνε ότι το σχολείο είναι μια διαδικασία μέσα στην ίδια την κοινωνία, που επειδή νοσεί η κοινωνία, νοσεί και το σχολείο. Και πάμε να επιστρέψουμε πίσω στον ορισμό του ιδιώδους του δαιμονισμού. Όπως είπαμε, είναι η τάση του ανθρώπου συνεχώς να ζητά, και όσο περισσότερο απολαμβάνει, τόσο περισσότερο δεν ικανοποιείται, με αποτέλεσμα να θέλουμε όλο και πιο πολλά, και έτσι εδώ να οδηγούμαστε στις υψηλές συνειδήσεις, τις τεχνητές ανάγκες στα ναρκωτικά και στα AIDS. Διότι το AIDS το γέννησε η ανάγκη και η οικονομία της φύσης να τιμωρήσει την ύβρη του ανθρώπου. Τον εκχυδαϊσμό δηλαδή, την αμάδρωση και την ατίμωση του ερετικού αγαθού. Και για να κλείσω την πρότασή μου με μια πρόταση του κριτικού στοχαστή της σχολής Φραγκφούρτης του Χέρμπερτ Μαρκούζε, όσο περισσότερο ο άνθρωπος μονοδιάστατα κοιτάζει την υλική και την εξωτερική πλευρά της ζωής, τόσο στο τέλος θα είναι να μην ικανοποιείται με τίποτα και έτσι οδηγούμαστε σε έναν μονοδιάστατο άνθρωπο. Θυμίζει δηλαδή όλο αυτό την κλασική περίπτωση του Φαρού κάτω εκεί στην Αίγυπτο, που μέχρι τα 12 του χρόνια τα έχει ζήσει και τα έχει βουτήσει όλα, όπως λέει ο λαός μας, και το μόνο που τον ικανοποιούσε ήταν να του φέρουν τις γάτες, να τις δένει και να τις βγάζει ο ίδιος στα μάτια. Μοιάζει όλο αυτό δηλαδή με τον αρχαϊκό μύθο του Άπα του πιθαριού των Βανέιδων, που λέει ρίξε μέσα στο πιθάρι νερό, γιατί ακριβώς το πιθάρι είναι άδειο, όσο περισσότερο νερό ρίχνεις, τόσο περισσότερο αυτό αδειάζει και δεν γεμίζει.
Θα σας δώσω δύο στοιχεία από την περιγραφική στατιστική για να δείτε πώς εκφράζεται πρακτικά αυτό το ιδιώδες του δημονισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρώτο είναι, ένας Γάλλος σήμερα καταναλώνει 400 φορές ενέργεια από ό,τι ένας Ινδός. Αμέσως εδώ διαφαίνεται η κοινωνική διαφοροποίηση, η κοινωνική εκμετάλλευση και η κοινωνική αδικία. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ένας μέσος Αμερικανός πολίτης, δεν μιλάμε για πολύ πλούσιους, αλλά ένας μέσος αυτός, καταναλώνει τόσα πολλά κομφόρ στη ζωή του, που αν ζούσε την εποχή του Περικλή το 5ο αιώνα, θα χρειαζόταν 510 βούλοι να δουλεύουν ακατάπαυστα και αμύωτα, έτσι ώστε να το παρέχουν και να το εξασφαλίζουν αυτά τα αγαθά. Αυτό δείχνει σε τι μέτρο, σε τι βαθμό και σε τι υστερία έχει φτάσει αυτό το ιδιώδες του δημονισμού. Και όπως είπαμε, αυτή την οδηγία την περάσαμε και μέσα στην αγωγή και πλέον τα παιδιά μας θεωρούν δεδομένο ότι η ζωή τους είναι στρωμένη με λουλούδια. Όλο χαρές δηλαδή, όλο απολαύσεις, όλο ευκαιρίες και την άλλη, την δύσκολη πλευρά της ζωής, την άλλη, την αθέατη πλευρά του φεγγαριού και από την άλλη μεριά του κεραυνού, θα μας πει σε έναν ωραίο στίχο ο Οδυσσέας Ελίτης, την παραβλέπω. Κατά τούτο δημιουργούν ανθρώπους ηθικά μονοσήματος και ανθρώπους αφίσκητους. Αξιότιμη συμποσίαρχη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί το ανθρώπινο γένος, μαζί με βέβαια τους άλλους κινδύνους που προέρχονται και παράγονται από εδώ, όπως είναι εκείνο το περίφημο οικολογικό πρόβλημα. Καταστρέψαμε την οζοντόσφαιρα της γης μέσα σε 40 χρόνια, εκεί που η γη μας έκανε 3 δισεκατομμύρια χρόνια για να τη φτιάξει. Ή να σας θυμίσω το περίφημο δημογραφικό πρόβλημα. Σας παραπέμπω στο βιβλίο του Γερμανού, στο Χωστή Σνάιντερ από το 1988, στη σελίδα 257-258, που λέει ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι ο πληθυσμός της γης το 20.000 χωριστού ήταν 10.000 κάτοικοι, το 2.500 χωριστού ήταν 40 εκατομμύρια, ενώ στη μεγάλη απογραφή του Οκτωβριανού Αυγούστου ο πληθυσμός είχε φτάσει στα 350 εκατομμύρια. Αλλά νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μάθουμε στα παιδιά μας να βλέπουν μόνο την καταθετική πλευρά της ζωής και να αποφεύγουν το οτιδήποτε δυσάρεστο και τραχύλιο. Θυμάμαι έναν ωραίο στίχο του Γιώργου Σεφέρη από την πρώτη του Νότη, πριν τη δεκαετία του 30, που λέει «Κοίτανε δύσκολη ζωή, κοίτανε χαρά». Και αναρωτιέται κανείς πώς μπορείς να ζήσεις τη χαρά μέσα στη δυσκολία. Αμα αυτό είναι το δύσκολο, αλλά παράλληλα το γνήσιο, το ωραίο, το όμορφο και το αληθινό. Ότι καμία απόλαυση και χαρά στη ζωή μας δεν είναι γνήσια και αληθινή, αν δεν ζήσουμε και την αντίθετη όψη της, που είναι εκείνες οι οριακές καταστάσεις με βάση τη φιλοσοφία της ύπαρξης και των καρδιάς μας. Και πάμε τώρα να δούμε τη σχέση όλων αυτά με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής που τον βάλαμε σαν τίτλο. Η έννοια της ηθικής εντροπίας έρχεται σαν παράγωγος μέσα από την έννοια της φυσικής εντροπίας. Φυσική εντροπία, θα μας έλεγε ένας φυσικός, αν βρισκόταν μέσα αυτή την αίθουσα, είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Οι τρεις περίφημοι νόμοι της θερμοδυναμικής που από τη δική του σκοπιά περιγράφουν τα φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα. Θα πάω κατευθείαν στο συμπέρασμα και λέμε: μέσα στη φύση υπάρχει μία αυτόματη και αθόρμητη φορά προς το χείρον, δηλαδή προς το χειρότερο και όχι προς το βέλτιον, ή να το πω σημαντικά με όρους φυσικής, προς την αταξία. Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινή μας συνδιαλλαγή, κάθε φέτος και χειρότερα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Για να δημιουργήσουμε μια φορά προς το βέλτιον μας έννοια φυσική, εδώ χρειάζεται μεγάλος αγώνας και μεγάλη προσπάθεια. Άρα το δεύτερο αξίωμα της θερμοδυναμικής λέει: ένα κλειστό σύστημα τίνει βαθμιαία, ανεπαίσθητα αντισόπιτα προς την αταξία. Θα σας δώσω πολύ απλά ένα παράδειγμα για να μην πλέξουμε με έννοια στο φυσικό αντισμό. Φέρνοντας στο μυαλό σε ένα σπίτι. Το φτιάχνουμε και το αφήνουμε στην άκρη χωρίς να το περάσουμε. Οι φυσικοί μας λένε ότι αν το αφήσουμε όπως είναι, αυτό μετά από 50, 100, 150 χρόνια θα αρχίσει να φύγει, να φύγει, ώσπου κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί και για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε το σύστημα, το σπίτι στην αρχική του τάξη, θα πρέπει να το συντηρήσουμε. Και μάλιστα οι οικονομολόγοι μας λένε ότι θα πρέπει να δαπανάμε κάθε χρόνο το 3% της συνολικής τους αξίας του σπιτιού. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Άρα, αυτό μας λέει η φυσική είναι ότι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα σύστημα στην αρχική του τάξη χρειάζεται έξωθεν ενέργεια. Αυτό που συμβαίνει με τη φύση συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Ο καθένας από εμάς για να διατηρηθεί στην αρχική του τάξη και ισορροπία χρειάζεται συνεχώς μεγάλος αγώνας και μεγάλη προσπάθεια. Σκεφτείτε έναν επιστήμονα, θα πρέπει συνεχώς να έχει ανοιχτά τα μάτια του όσον αφορά τις εξελίξεις στην επιστήμη, ένα παιδί το ίδιο, ή να το πω με όρους Σολομού, να βρίσκεται, να έχει πάντα ανοιχτά και πάντα άπρεπε να τα μάτια της ψυχής του. Τι σκέψη έχουν όλα αυτά όμως με το παιδί.
Για να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί μας, θα πρέπει συνεχώς να το υπενθυμίζουμε αυτήν την δύσκολη πραγματικότητα. Ότι η ζωή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Εντάξει οι χαρές, εντάξει και οι απολαύσεις, εντάξει και οι προσφορές. Όλα ό,τι έχει να μας δώσει η ζωή, να τα πάρουμε. Από την άλλη, είναι εγκληματίας εκείνος που διδάσκει το παιδί να μάθει να χαίρεται και να απολαμβάνει τη ζωή. Η περίφημη διδασκαλία του Επίκουρου, που τόσο πολύ τον παρανοήσαμε, που μας λέει ότι αυτά τα χρόνια που προορίστηκαν να τα ζήσουμε, τα 50, 70, 90 χρόνια, να τα ζήσουμε όσο γίνεται πιο όμορφα, αλλά μέσα σε έντιμες συνδεταγμένες. Άρα, βεβαίως και θα πρέπει να μάθουμε στο παιδί να μάθει να χαίρεται και να απολαμβάνει τη ζωή. Να την αρπάξει από όλους τους αρμούς και να την φυλάξει, όπως το γαλαξία μας. Εκείνο το περίφημο Carpe Diem που έλεγε ο Ράπιος, άλλαξε τη μέρα, μην την αφήσει να πάει χαμένη, γιατί αν δεν το κάνεις, ασεβείς απέναντί της και θα τιμωρηθείς. Σας θυμίζω, είναι εκείνο το κλασικό παράδειγμα που έλεγε ο Όμηρος στην Οδύσσεια με τους συντρόφους του Οδυσσέα. Σας παραπέμπω στην ραψολογική του την ξαναδιατύπωσε με ένα σύνθημα βρεχισμό ο Νίτσε. Δίρεψε ο αμά, θα μας πει το άγιο πρωτότυπο. Βούληση για δύναμη. Νικήστε την ηθική ευκολία μέσα σας, τον φθηνό εγωισμό σας και την αδιαφορία σας για τον συνάνθρωπο. Και 200 χρόνους μετά το Ρουσό, ένας άλλος συμπατριώτης του, αυτός μέσα από φιλοσοφικούς δρόμους και από τόσο παράδειγμα τους αρχαίους Έλληνες, ο Καμί, σε ηλικία μόλις 24 ετών το 1942, θα μας πει στον Σύσυφο ότι θα πρέπει λέει, να φανταστούμε τον Σύσυφο, ο οποίος για δουλειά του είχε το μαρτύριο να σηκώνει την πέτρα από τη βάση του βουνού και να την βάσει στην κορυφή. Η πέτρα να ξανακυλά στη βάση και αυτός να επιστρέφει να την παραλάβει αυτό το πράγμα να το κάνει επάπειρο. Θα πρέπει λέει, να το φανταστούμε ευτυχισμένο. Και σας αδώ αξιόπινη σύγκρουση και τις ενδυμώνες. Εσείς στις μέρες μας μπορείτε να φανταστείτε το Σύσυφο ευτυχισμένο. Αντίπειλο. Στον καιρό μας, μέσα στην παρακοή των δασκάλων, στο πήξιμο των σχολείων και στην γενική ακιδεία των μαζών, φωνές σαν τον Ρουσό, του Καμί και του Νίτσε, μέσα στη ζωντάνια και στη φεκοβολή τους, φαντάζουν μεμονωμένες στέρνες. Αλλά, όπως λέει και ο ποιητής, ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος στέρνο. Σας ευχαριστώ. Ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σχολική βία και την παραγωγή.